Την γένεση, όταν ο Θεός είδε ότι περίσεψε η κακία επάνω στην γη, διενοήθηκε, είπε ο Θεός «απαλύψω τον άνθρωπον, όν επίσα από προσώπου γης» και ετοιμάζει τον κατακλίσμο. Στην ελληνική μυθολογία ο Δίας μεταμφιεσμένος σε φτωχό ταξιδιώτη επισκέπτεται για να τους δοκιμάσει τους 50 γιους του Λικάωνα που ήσαν σρασίς και βίαιοι και αυτοί του πρόσφεραν για δείπνο εντόσθια ζαρκαδιού ανακατεμένα με τα εντόστια του μικρότερου αδερφού τους Νικτήμου, τον οποίο είχαν σφάξει. Ο Δίας απελπίστηκε από το ανθρώπινο γένος, ανέβηκε στον Όλυμπο και εξαπέλυσε τον κατακλυσμό. Ο Γιαχφέ φροντίζει να σώσει τον Νόε και τη γυναίκα του και ο Δίας φροντίζει να σώσει τον Δευκαλίωνα και την Πύρα που ήταν εν κόρη της Πανδώρας και του Επιμηθέα γιου του Ιαπετού, τον οποίο βρίσκουμε στη γέννηση με το όνομα Ιάφεθ, έναν από τους τρεις γιους του Νόε, Σιμ, Χαμ και Ιάφεθ. Από τους τρεις αυτούς γιους γεννήθηκαν οι Σιμίτες από τον Σιμ, οι Χαμίτες από τον Χαμ, και από τον Ιάφεθ γεννήθηκαν μεταξύ άλλων οι Ιωνάν, οι Ιουνάν, οι Ιωνές καθώς και οι Ρώδιοι. Ίσως το τελευταίο αυτό όνομα να κάλυπτε τους κατοίκους των νησιών του Αιγαίου.